Η Αθηναίδα μετά από χρόνια επιστρέφει στην ΑΕΠΣΑ και ένας από τους συντελεστές της επιτυχίας είναι και ο τεχνικός διευθυντής της ομάδας, ο κ. Μιχάλης Σπανός, ο οποίος είναι κοντά μας. Κύριε Σπανέ, ήσασταν το outsider σήμερα και λόγω της έδρασης Δόξας Βίρονος και λόγω της κρισιμότητας του αγώνα. Όμως δείξατε χαρακτήρα και νομίζω ότι με την εμφάνισή σας επιβεβαιώσετε ότι δίκαιε κατακτάτε το πρωτάθλημα και μαθηματικά εδώ στο Βίρονα. 0-1 τη Δόξα που είχε να χάσει, νομίζω το 2023 δεν είχε χάσει. Αλλά θα πρέπει να μας μιλήσετε για τα συναισθήματά σας, τα οποία είναι σίγουρα φορτισμένα μετά την κατάκτηση του τίτλου εδώ στην Εργάνη, το σχολείο σας. Καταρχάς, οφείλω σαν άνθρωπος του ποδοσφαίρου να πω ένα ευχαριστώ για τη φιλοξενία. Είναι πάρα πολύ όμορφο αγώνες με τέτοια κρισιμότητα και τόσο κόσμο. Συγγνώμη για τη φωνή μου, καταλαβαίνετε. Να γίνονται σε τόσο ωραία ατμόσφαιρα ποδοσφαιρική, να μας χειροκροτάει όλο το γήπεδο όταν βγήκαμε έξω και τις δύο ομάδες. Και πραγματικά ευχαριστώ και στον πρόεδρο της Δόξας και τους ανθρώπους και τους ποδοσφαιριστές και τον κύριο Κωνσταντόπουλο. Δείξανε ποδοσφαιρική ανωτερότητα αναγνωρίζοντας ότι ήμασταν καλύτεροι. Ούτε εμείς έχουμε χάσει το 2023, είναι η αλήθεια. Είμαστε και εμείς αίτητοι και έχουμε να φάμε γκολ από το μάτς με την Δόξα Βίρονα του πρώτου γύρου. Βγάζουμε όλο το πρωτάθλημα ουσιαστικά μόνο με νίκες. Είναι η 10η συνεχόμενη αυτή σήμερα, χωρίς να δεχτούμε γκολ. Καταρχάς, νιώθω περήφανος για τα παιδιά. Νιώθω περήφανος για αυτό που ετοιμάζουμε τόσους μήνες και το είδαν όλοι σήμερα, ότι φέρνει αποτελέσματα στο γήπεδο με νέους ποδοσφαιριστές, με ωραίο ποδόσφαιρο. Η ομάδα μας κέρδισε και έχει και δύο δοκάρια. Ικανοποίηση νιώθω. Ένα πολύ μεγάλο ευχαριστώ θέλω να πω σε όλους τους ποδοσφαιριστές για τη συνεργασία μας, στον πρόεδρο, τον Γιώργο Ντάτσι, ο οποίος μαζί με το Συμβούλιο καταφέρανε σε χρόνο ρεκόρ να αλλάξουν πάρα πολλά πράγματα και να βγάζουμε μια ποδοσφαιρική υγεία μαζί με την ποδοσφαιρική μας ικανότητα. Και δεν θέλω να ευλογήσω τα γένια μου, αλλά θα πω ότι αυτά τα 3,5 χρόνια που έχω αυτή τη δουλειά, η καλύτερη μεταγραφή που έχουμε κάνει στην Αθηναίδα είναι ο προπονητής ο Μάκης ο Ραφαηλίδης. Είναι πολύ μεγάλη χαρά μου η συνεργασία με αυτόν τον άνθρωπο και πραγματικά βλέποντας τον μαζί με τους παίχτες στα αποδυτήρια να κλαίει από συγκίνωση, γέμισα σαν άνθρωπος. Κύριε Σπανέ, η επόμενη μέρα μεγάλες απαιτήσεις. Ναι, μεν αποκολουθεί ένα μάτς διαδικαστικό χαρακτήρα για εσάς, αλλά που θα γίνει από όσο όλα δείχνουν και η φιέστα σας. Αλλά νομίζω η ΑΕΠΣΑ είναι ένα πρωτάθλημα υψηλών απαιτήσεων. Το βλέπουμε και φέτος από τις ομάδες που προβιβάστηκαν, ότι δυσκολεύονται να ανταποκριθούν. Αρκετές είναι στα μπαράζ, άλλες υποβιβάστηκαν. Τι θα πρέπει να κάνει η Αθηναίδα στην ΑΕΠΣΑ όσον αφορά τον προγραμματισμό της για να καταφέρει να πετύχει το στόχο της? Καταρχάς, όπως είπες, μένει ένα παιχνίδι ακόμα, στο οποίο οφείλουμε να είμαστε συνεπείς απέναντι στην ιστορία μας και στον κόσμο που θα γεμίσει την Κυψέλη για να γιορτάσουμε. 8 χρόνια λείπει η Αθηναίδα από την Α κατηγορία και είναι αρκετά. Αυτή η αναμονή έλαβε τέλος σήμερα. Θα γιορτάσουμε, θα ξεκουραστούμε. Το καλοκαίρι σίγουρα θα είναι μακρύ και δύσκολο. Είμαι σίγουρος ότι με τους ανθρώπους που τρέχουν και διοικούν την ομάδα, με τη διοίκηση του κ. Τάτση και το συγκεκριμένο ΔΣ, ότι θα γίνουν όλες οι απαραίτητες κινήσεις για να μπορούμε αρχικά να είμαστε ανταγωνιστικοί και να μπορούμε να δώσουμε και άλλες χαρές στον κόσμο της Κυψέλης. Είναι νωρίς για να πούμε λεπτομέρειες, αλλά θα κάνουμε ό,τι μπορούμε. Το μήνυμά σου στον κόσμο της ομάδας. Σας ευχαριστώ για τη στήριξη. Σήμερα ήρθαν πάλι εδώ πάρα πολλοί. Γενικά, ο κόσμος της Κυψέλης έδειξε ότι με το που στείνεται μια ομάδα η οποία βγάζει υγεία και παίζει ποδόσφαιρο, ανταποκρίθηκε στο κάλεσμά μας. Σήμερα δείξαν ότι μπορούν να συνεπάρξουν ο κόσμος και των δύο ομάδων στις εξέδρες, κάτι που μας λείπει και κάτι που δεν το είδαμε, για παράδειγμα, χθες στο Χολαργό. Για μένα αυτό είναι το μεγάλο κέρδος και δίνω και μια υπόσχεση ότι και του χρόνου θα παρουσιαστούμε δυνατοί και ανταγωνιστικοί για να μην έχουμε μεγάλα λόγια. Τι είχε η Αθηναίδα σε σχέση με τις υπόλοιπες ομάδες, κύριε Σπανέ, και κερδίζει, κόβει πρώτη το νήμα, κατά τη γνώμη μου, στο πιο δύσκολο όμιλο της Β' κατηγορίας? Ακριβώς, όταν έγινε η κλήρωση, αν μου λέγατε την ημέρα της κλήρωσης, που σου είχα δει κιόλας, ότι θα τερματίσουμε σαν πρωταθλητές και μια αγωνιστική πρωτοβουλία θα πανηγυρίζουμε μέσα στην έδρα της Δόξας Βίρονα, θα σου έλεγα πολύ καλό αυτό που λες, το αγοράζω. Τελικά το καταφέραμε. Αυτό που είχαμε σίγουρα ήταν ότι βρήκαμε τους ρόλους μας, ότι γίναμε μια παρέα. Είχαμε σταθερότητα διοικητική που είναι πάρα πολύ σημαντικό, συνέπεια, και είχαμε και έναν από τους καλύτερους προπονητές στην Αθήνα. Ευχαριστούμε πολύ.